Πού πάμε τώρα? Πού πάμε? Πού πάμε? Δεν ξέρω. Λοιπόν, Λονδίνο. Α, εκεί βρίσκεται η Νίκη Βουτυράκη. Να σου μιλάω στον ενικό. Νίκη. Γεια σου Νίκο μου. Καλησπέρα. Είναι και η Μαρία Πετρούτσου δίπλα μου. Καλησπέρα. Της αρέσουν αυτά τα θέματα εξωτερικού της Μαρίας. Ταξιδεύουμε στο κοινό Ιτά. Ταξιδεύουμε βέβαια. Πού βρίσκεσαι, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Καταρχήν καλησπέρα σας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Βρισκόμαστε Λονδίνο, λίγο έξω από το Λονδίνο, για την ακρίβεια στην τρίτη ζώνη. Και βρισκόμαστε στο Ealing Broadway. Μάλιστα. Εσύ πώς βρέθηκες εσύ εκεί? Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα έφευγα από την Ελλάδα, από την Κρήτη. Συγγνώμη κιόλας να κάνω μια παρένθεση. Τα χαιρετίσματά μου στην Κρήτη, τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Σιτία και στο όμορφο Παλέκαστρο που ζω, που είναι η περιοχή μου. Και τα χαιρετίσματά μου στην οικογένειά μου, γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Ωραία, λοιπόν. Με ρωτήσατε πώς ήρθα εδώ πέρα. Το λεωφορείο από πίσω δικό σου είναι? Κάτι λέει, Είναι άλλη εταιρεία, αλλά τα πιο πολλά λεωφορεία που περνάνε εδώ είναι τα δικά μας της εταιρείας μου. Ωραία. Να οδηγάς έμαθες. Τους δρόμους εκεί στο Λονδίνο, πώς τους έμαθες? Εδώ ακριβώς κάνω εγώ δρομολόγια καθημερινά. Πώς τους έμαθα? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα να οδηγάω αντίθετα. Οδηγάμε αριστερά στο δρόμο και δεξιά το τιμόνι. Αλλά εντάξει, μπήκα κατευθείαν στο κλίμα, δεν είχα να αντιμετωπίσω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Απρόπτο δεν είχαμε? Όχι, όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ προσεκτική οδηγός. Πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο, εκεί με την πανδημία, με τον κορονοϊό? Μάσκα δεν φοράς? Για να μιλήσω τώρα δεν έχω βάλει μάσκα. Η ελληνική νοοτροπία, για να μιλήσω δεν φοράω μάσκα. Υποθέτω Νίκο μου ότι ούτε εσύ φοράτε μάσκα τώρα αυτή τη στιγμή. Για να μιλήσω κι εγώ σωστά, δεν φοράω ούτε εγώ μάσκα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω, πάνω στη δουλειά μου έχουμε πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Και μέσα και έξω από τα λεωφορεία και ο κόσμος όσο γίνεται και τα σχετικά, νιώθουμε ασφαλείς. Τώρα όσον κυκλοφορούν έξω ο κόσμος, αν διαπιστώσετε, ο μισός κόσμος φοράει μάσκα και τηρεί τα μέτρα προστασίας, οι άλλοι μισοί δυστυχώς δεν τα τηρούν, όπως η κυρία που περνάει από πίσω μου. Πάμε, Μαρία Πετρούτσου, ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, έχοντας έτσι κατά νου και την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων και βέβαια τα πολλά τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς έχουμε στην Κρήτη, θέλω να μας πείτε πώς είναι η οδηγική συμπεριφορά των Άγγλων, εσείς που τους ζείτε και καθημερινά. Θα μπορούσα να σας πω ότι εδώ πέρα στην Αγγλία έχουμε πιο πολλά τροχαία ατυχήματα, γιατί οι ρυθμοί της ζωής εδώ πέρα είναι πολύ γρήγοροι. Κρήτη έγινε και η Αγγλία. Μάλιστα. Ναι, μας εκπλήσε την η αλήθεια. Επειδή στα ζω καθημερινά, επειδή κινούμε κάθε μέρα, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή κλείνουμε 10 ώρα, 10 ώρα, 8 ώρα καθημερινή βάση κάθε μέρα, ανάλογα το πρόγραμμά μας. Νίκη, ερώτηση. Ναι. Ο Άγγλος οδηγός έχει νεύρα. Οκ. Okay. Ναι. Τροχαίο συμβάν. Πώς αντιδρούν τα πρώτα δευτερόλεπτα? Πες το έτσι όπως θέλεις. Όπως και οι Έλληνες εδώ, οι κριτικοί. Κάνουν. Είναι Άγγλοι. Κύριε. Οι πιο πολλοί είναι ήρεμοι, γιατί τα καλύβουν κατευθείαν με τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτά. Αλλά έχουμε και τους νευρικούς που ξεσηκώνονται και αρχινάνε λίγο την κακή συμπεριφορά. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Αστειεύομαι, βέβαια. Είναι ανθρώπινο αυτό. Απλά Νίκο μου, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και ο κόσμος βιάζεται να πάει στη δουλειά του, να κάνει τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα να είναι κάπως λίγο απρόσεκτο. Η δική σου καθημερινότητα στο Λονδίνο, για πες μας λίγο, πόσες ώρες δουλεύεις? Από ό,τι σας είπα και πριν λίγο, ας πούμε χθες δούλευα 11 ώρο, ξεκίνησα 11 η ώρα περίπου δουλειά και σχόλωσα 10.30-11 το βράδυ. Πολλές ώρες πάνω στο Πολλές τιμόνι. Ώρες. Κάνεις διάλειμμα ενδιάμεσα? Ναι. Ναι, κάνουμε. Εχθές είχα μία ώρα ακριβώς διάλειμμα. Μάλιστα. Αλλά μόλις κάνουμε το ένα τρίπ, το ένα δρομολόγιο και φτάνουμε στο τερματικό μας, έχουμε να κάτσουμε 5-10 λεπτάκια. Άλλους Έλληνες έχεις γνωρίσει, βρίσκεται κανένας Έλληνας εκεί στην περιοχή, κριτικός? Έχουμε Έλληνες, έχουμε και κριτικούς,
Έχουμε μάλλον από όλη την Ελλάδα, Νίκο μου, Έλληνες. Έχουμε και συναδέλφους, όπως ο φίλος μου ο Άγγελος, ο Νταλάκας. Είναι συνάδελφος εδώ που μας βοηθάει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας, ο Περατέρ. Τους χαιρετισμούς μας, κύριε Άγγελε, σας ευχαριστούμε. Έχουμε άλλους περίπου 15 οδηγούς Έλληνες στο γκαράζ μου, στο αμαξοστάσιο. Και όσο μπορούμε είμαστε ενωμένοι, βοηθάει ο ένας τον άλλο. Οι Άγγλοι πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες? Μια χαρά, ίσα ίσα που είναι υπερήφανοι για μας. Μας αγαπάνε, μας στηρίζουν, μας ρωτάνε διάφορα για τον τόπο μας. Και μας λένε και επίσης, όπως μου είπαν και εμένα τις πρώτες μου μέρες όταν ήρθα εδώ, γιατί άφησες πίσω την Ελλάδα, ένα φανταστικό μέρος, τον παράδεισο, για να έρθεις εδώ πέρα. Αλλά τους εξήγησα λόγω ανάγκης, λόγω κρίσης. Βρέχει, έβρεχε σήμερα. Νίκο μου, έβρεξε, μας χάλασε λίγο τα πλάνα, έριξε λίγο γαλάζι. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν λίγο, είχαμε γύρω στους 11 βαθμούς. Δεν σου κρύβω ότι κρυώνω. Το θέμα πότε δεν βρέχει στο Λονδίνο, όχι πότε βρέχει. Η είδηση είναι πότε δεν βρέχει. Ναι, φέτος όμως έκανε, μπορώ να πω, καλοκαίρι. Μία από τα σπάνια φαινόμενα που μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα. Μάλιστα, θα σε δούμε από κοντά. Λίγο δύσκολο, Νίκο μου, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί η χώρα έβαλε νέα μέτρα και μάλλον πάμε για κλείσιμο πάλι. Μάλιστα. Και να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή με ρωτήσατε πριν λίγο. Μάλλον το έχασα τώρα, λίγο κόλλησα. Εντάξει. Τέλος πάντων, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ναι, το θυμήθηκα. Βγάλανε κάποια έξτρα μέτρα για τον κόσμο. Να φοράνε όπως και δίποτα μάσκες παντού, γιατί δεν τα τηρούν σε όλα με τα καταστήματα. Είναι και πάρα πολλά τα υπάρχει λίγο πρόβλημα. Έχετε πολλά κρούσματα, η αλήθεια είναι στο ναι, κόκκινο. Ναι, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και είπαν ότι τώρα θα επιβληθούν και πρόστιμα για αυτό το μάλιστα. λόγο. Εγώ από ό,τι βλέπω πάντως, εκεί από πίσω, από τους περαστικούς δεν φοράει κανείς μάσκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ίδιο παρατήρησα κι εγώ. Λίγο είναι ο κόσμος που τηρεί τα μέτρα. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται. Τι έχουμε, είναι ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο. Ναι, τρέχουν για διάφορα περιστατικά που μπορεί να λοιπόν, έχουν. Λοιπόν, Νίκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας μετέφερες έτσι την εικόνα από το Λονδίνο, από την τρίτη ζώνη. Η απόσταση πώς είναι? Από το κέντρο? Ναι. Είμαστε περίπου 20 λεπτά. Α, ωραία, 20 λεπτά. Σαν να πηγαίνουμε από εδώ στη Χερσόνησο περίπου. Κοντά. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Νίκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ όλους και όλη την Ελλάδα και για τη στήριξη που μου δίνετε να μπορέσω να συνεχίσω. Για πες τον οπερατέρ λίγο να στρίψει λίγο την κάμερα, να μας δώσει λίγο εικόνα. Να μας δώσει λίγο εικόνα. Δεν πειράζει, και ας χαλάσει και ας πάσει η εικόνα. Να μας δώσει λίγο. Πάμε σιγά. Πάμε, σωστά, δώσε κατεύθυνση, πάμε. Είναι δικό μας λεωφορείο, το πίσω. Έτσι, να δείξουμε και το λεωφορείο της Νίκης. Αμπέλιο. Σωστά. Υπάρχει κάποιο γήπεδο από πίσω, περίμενε. Νίκη, είναι κάποιο γήπεδο από πίσω σου? Όχι, είναι πολυκαταστήματα από πίσω. Α, πολυκαταστήματα, ωραία. Έχει και πράσινο εκεί. Τέλεια. Θα ήθελα, άμα μου επιτρέπετε, να πω κάτι τελευταίο. Πες το. Όποιος θέλει να σε ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει στην Αγγλία για δουλειά. Βέβαια. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν προοπτικές. Εμείς θέλουμε να τους κρατήσουμε στην Ελλάδα τώρα, μην μας το χαλάσει. Ναι, αλλά δεν είναι ολοκλήρωσα. Ολοκλήρωσα. Αλλά να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, να μην την εγκαταλείψει, γιατί μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Δεν γοητεύω, Έλληνα. Νίκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Γεια σας.